εισοδηματική πολιτική. Τα άμεσα μέτρα περιστολής των δαπανών καλύπτουν το υπόλοιπο 50% του δημοσιονομικού ωφέλους του έκτακτου πακέτου για τη διάσωση της οικονομίας. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η εισοδηματική πολιτική για το έτος 2010 που προβλέπεται εξής. Τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και διακοπών περικόπτονται κατά 30%. Περικοπή κατά συνολικά 12%, 2 επιπλέον του 10% το οποίο είχε ήδη ανακοινωθεί στο πλαίσιο της εισοδηματικής πολιτικής, των βάσης φύσεως επιδομάτων και αποζημιώσεων των λειτουργών, υπαλλήλων με σχέση ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, του δημοσίου, των ΟΤΑ και των υπόλοιπων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων της Βουλής, ενώ το επίδομα για ταχεία διεκπαιρέωση υποθέσεων των δικαστικών λειτουργών περικόπτεται κατά 20%. Εξαιρούνται τα οικογενειακά επιδόματα, το κίνητρο απόδοσης που λαμβάνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκείνα τα επιδόματα που σχετίζονται με ειδικές συνθήκες εργασίας. Μειώνονται οριζόντια κατά 7% οι αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα πάσης φύσεως των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις, στις οποίες το δημόσιο ασκεί άμεσα ή έμεσα αποφασιστική επιρροή, αλλά και των αιρετών οργάνων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, των διοικητών, των υποδιοικητών, των προέδρων και αντιπροέδρων, καθώς και των μελών, των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και των προαναφερμένων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Η εισοδηματική πολιτική εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις και για τα έξοδα παράστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος ζήτησε να συμβάλλει στην προσπάθεια για τη διάσωση της οικονομίας και φυσικά του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών και των Υφυπουργών, αλλά και στις αμοιβές των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων. Όσον αφορά στις συντάξεις, για τις συντάξεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα δεν επηρεάζονται τα επιδόματα άδειας και εορτών, αλλά δεν χορηγείται αύξηση. Επιπλέον, στα ταμεία ΟΑΠΔΕΗ και ΤΑΠΟΤΕ μειώνεται το ποσοστό χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 10%, ενώ οι διοικήσεις τους αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αναπροσαρμόσουν αναλόγως τις παροχές των δικαιούχων των ταμείων με έμφαση στην εφαρμογή ανάλογα με το ύψος της σύνταξης.